ήταν ο Ανδρέας Αλικανιώτης. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε. Θα τον δείτε και θα τον θυμηθείτε. Εδώ είναι ο Ανδρέας. Καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε κοντά μας. Είναι πολύ μεγάλη μας η χαρά και η τιμή και ειδικά μια τέτοια μέρα, 28 Φεβρουαρίου. Ξέρουμε ότι σε έχουμε πιάσει λίγο πριν μπεις για να δώσεις εξετάσεις, αλλά νομίζω ότι τις σημαντικότερες εξετάσεις στη ζωή σου τις έδωσες πριν από ένα χρόνο. Θες να μας πεις τι θυμάσαι από εκείνη την εξεταστική? Από εκείνη την εξεταστική... Όπως γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, τα θυμάμαι όλα. Δεν είναι ότι έχω ξεχάσει κάτι. Είναι εικόνες που δεν θα φύγουν ποτέ, δηλαδή, από το μυαλό μου. Πάλι είχαν και ένα μνήμη. Εγώ πάλι τα θυμόμουν όλο και περισσότερο, όλο και με περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα τις λεπτομέρειες όλοι τις ξέρουμε. Ανδρέα, εγώ θέλω λίγο να πάμε στο συναισθηματικό κομμάτι. Πώς νιώθεις σήμερα, πώς ξημερώνει αυτή η μέρα για σένα, ποιες είναι οι σκέψεις σου, τι μπορείς έτσι να μοιραστείς μαζί μας? Αυτό θα έλεγα τώρα, πως έχει περάσει ακριβώς ένας χρόνος, ήταν κυριολεκτικά σαν χθες όλο αυτό. Είμαι λίγο αγχωμένος για το τι έχω να αντιμετωπίσω, είμαι λίγο συγκινημένος. Ότι πρόλαβε και πέρασε ένας χρόνος και ίσως σήμερα το αναβιώσω ξανά αυτό και θα ήθελα και λίγο χρόνο με τον εαυτό μου. Εν τω μεταξύ σήμερα ένας λόγος που δεν θα βγω καθόλου όλο το υπόλοιπο της ημέρας είναι και για να έχω χρόνο να θρηνήσω μόνος μου. Στη Λάρισα δεν θα καταφέρω δυστυχώς να πάω, που θα ήθελα πάρα πολύ και λόγω εξεταστικής αλλά και λόγω ότι δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει να πάω, δηλαδή θα πρέπει να είμαι εκεί από την άποψη του ψυχολογικού κομματιού. Είπες κάτι όμως το οποίο εμένα με σόκαρε, ακούγοντάς τώρα, Ανδρέα, ότι δεν θες το υπόλοιπο της ημέρας να πας πουθενά, θες να κάτσεις μόνος σου σήμερα με τον εαυτό σου. Σωστά. Πες μας λίγο γι' αυτό. Λέγοντας ότι ναι, θέλω να είμαι με τον δικό μου τον κόσμο, με τους φίλους μου που μπορώ να είμαι εδώ, γιατί τώρα δεν έχω κάποιον άλλον πέρα από τους συμβιτητές και φίλους μου γενικότερα. Αλλά όταν λέω να μείνω μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις σκέψεις μου, γιατί σίγουρα αυτό δεν θα με βοηθήσει. Δεν έχω θέμα να συζητάω γι' αυτό, έχω θέμα να κάθομαι να σκέφτομαι. Αυτό που θα ήθελα ήταν να έχω λίγο ίσως χρόνο μόνος μου απλά για να θρηνήσω. Μάλιστα. Ανδρέα, είπες νωρίτερα όταν ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την συνομιλία ότι όσο περνάει ο χρόνος θυμάσαι περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό το κάνει πιο βασανιστικό ή μέσα σου τα θυμάσαι, τα ξαναζείς φωτογραφικά και τα αφήνεις πίσω σου? Αυτό είναι σκέψεις αναπόφευτες. Με βοηθάει να σκέφτομαι από τη μία και να μην αφήνω κενά στο μυαλό μου για το τι έγινε. Αλλά από την άλλη πιστεύω ταυτόχρονα ότι δεν βοηθάει και ότι να το αναβιώνω συνέχεια σίγουρα δεν μου κάνει καλό. Αυτό το διάστημα λοιπόν το οποίο έχει περάσει, που είναι ένας χρόνος σήμερα το πρωί, τέτοια ώρα πρέπει να ήσουν ακόμα εκεί εσύ, σωστά? Καλά θυμόμαστε. Ναι, τέτοια ναι, ώρα ναι, ακόμα περιφερόσουν στα συντρίμια μαζί με τα σωστικά συνεργεία. Για την ακρίβεια 28, αυτό έγινε 11 και 20 το βράδυ. Την επόμενη μέρα, 1η Μαρτίου ήταν, που τέτοια ώρα, 7 η ώρα το πρωί, βρισκόμουν ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Μάλιστα. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Γίνεται το περιστατικό και μας λες ότι ένα χρόνο μετά εσύ ανακαλείς συνεχώς καινούργιες μνήμες από το περιστατικό. Θυμάσαι κάτι το οποίο θες να μοιραστείς μαζί μας? Η πιο σοκαριστική εικόνα, και δεν αλλάζει, είναι η εικόνα που αντίκρισα με το που βγήκα.
από το βαγόνι. Δηλαδή όταν γύρισα, κοίταξα προς τα πίσω, αφού βγήκα από το βαγόνι, και αντίκρισα όλο αυτό το φλεγόμενο σκηνικό με τη σύγκρουση, που συνειδητοποίησα ότι έγινε η σύγκρουση και όχι απλά ένας συντροχιασμός. Και εννοείται ότι όλος ο κόσμος γύρω που βρισκόταν, ας πούμε, με τους τραυματίες, τους εγκαυματίες και όλο αυτό το ακραίο σκηνικό, που δεν είναι για το ανθρώπινο μάτι, δεν είναι να το βλέπει ένα ανθρώπινο μάτι αυτό. Και να αντέχει. Έτσι, να μπορεί να αντέξει. Εσύ, να πούμε, Ανδρέα, έσωσες περίπου 10 άτομα. Σωστά, αγόρια και κορίτσια από εκείνο το βαγόνι, το οποίο έσπασε στο τζάμι και μπήκες μέσα για να βοηθήσεις. Ανδρέα, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το διάστημα, αν εσύ χρειάστηκες βοήθεια, ψυχολογική στήριξη, ψυχολογική βοήθεια, αν πήγες σε έναν ειδικό, γιατί το καταλαβαίνουμε πόσο απόλυτα φυσιολογικό θα είναι αυτό, και αν όντως έχεις συνειδητοποιήσει αυτό το οποίο έγινε και ότι εσύ είσαι ζωντανός, είσαι εδώ και μας μιλάς σήμερα, είσαι στην οικογένειά σου, είσαι στους φίλους σου, είσαι στη σχολή σου. Γιατί άλλοι άνθρωποι, άλλοι συμφοιτητές σου δεν τα κατάφεραν. Αυτό μου είπε και η ίδια ειδικός, γιατί στην αρχή με παρακολουθούσε ειδικός. Με παρακολούθησε, είχα ψυχιατρική αρρωγή. Μου είπε ότι αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου βγει. Και μετά από κάποιο διάστημα που σταμάτησα τις συνεδρίες, μου είπε ότι... Μου είπε ξανά αυτό, ότι είναι κάτι που ποτέ δεν ξέρεις ποτέ μπορεί να σου έρθει ξανά πίσω ή ποτέ ξανά να το αναβιώσεις και να πάθεις οτιδήποτε. Δεν σε ρωτάει αυτό. Και μου είπε ότι άμα νιώσεις ξανά ότι με χρειαστείς, ότι εδώ θα είμαι και μην διστάσεις ποτέ να έρθεις με το παραμικρό. Γύρισε ποτέ πίσω αυτή τη στιγμή της σύγκρουσης, αυτό το σοκ? Αρκετές φορές γυρνάει, ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι ότι δεν με έχει φέρει σε σημείο να έρθω, δηλαδή, στο απροχώρητο. Προσπαθώ να το αντιμετωπίζω μόνος μου. Το ελέγχεις. Νιώθεις ότι το κοντρολάρεις. Οι άνθρωποι αυτοί που... Ανασυγγνώμη, μόνο ναι, αυτό. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι σώθηκαν από σένα, ήρθαν σε επαφή μαζί σου μετά, δηλαδή έχεις επαφή με κάποιους. Μιλάτε, έχετε ξαναβρεθεί? Πολλά από αυτά τα άτομα, με πήραν και περισσότερα άτομα, με είχαν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα, και γονείς και αδέρφια και άτομα, αλλά είχα πάρα πολλά τηλέφωνα, δεν έχω κρατήσει σχεδόν με κανέναν επαφή, δηλαδή. Δεν ξέρω καν αν οι περισσότεροι εκείνη την ώρα κατάλαβαν ότι είμαι εγώ, κατάλαβαν ότι διασώθηκαν. Δεν ήταν όλοι σε φάση να καταλάβουν ότι ήμουν εγώ ή να με θυμούνται. Μάλιστα. Και εγώ, δηλαδή, νόμιζα, εγώ στην αρχή είχα πει λιγότερα άτομα, αλλά μετά με πήραν περισσότερα τηλέφωνα. Πάνω στον πανικό εκείνη την ώρα δεν ξέρω, έγιναν πάρα πολλά. Γι' αυτό είπα κατά προσέγγιση ότι ήταν περίπου 10 άτομα. Λογικό, λογικό. Ανδρέα, σήμερα μπαίνει σε τρένο. Έχεις ξαναχρησιμοποιήσει πάλι το τρένο ως μέσο μεταφοράς? Σαφώς και όχι. Σαφώς και όχι. Όχι, ούτε θα μπεις πάλι? Δεν θα μπω σε τρένο, και αν κάποια στιγμή το ξεπεράσω, τουλάχιστον δεν θα ξαναπλήρωνα εισιτήριο σε μια εταιρεία σαν αυτή. Μάλιστα. Ας πάμε λίγο τώρα σε αυτό το κομμάτι το τελευταίο, για το οποίο γίνεται και πολλή συζήτηση σήμερα. Για αυτή την ιστορία, ένα χρόνο μετά, η διερεύνηση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Από αυτά τα οποία διαβάζεις, ακούς, από τα παράπονα και τις καταγγελίες γονιών, οι οποίοι ακόμα θέλουν να μάθουν τι έγινε, γιατί άφησαν τις τάχτες των παιδιών τους μέσα σε αυτά τα βαγόνια. Εσύ τι καταλαβαίνεις, πώς αισθάνεσαι, τι νιώθεις, τι θες να μας πεις? Τώρα, τι μπορεί να... Ακόμα και εμείς ως πληγέντες και ως επιζήσαντες από αυτό τώρα, τι να πεις σε γονιούς, σε πατεράδες και μαμάδες που έχουν πάρει πραγματικά στάχτη? Εγώ δεν ξέρω. Πιστεύω ότι τα λόγια είναι περιττά. Ας τους αφήσουμε και αυτούς στην ησυχία τους να θρηνήσουν τώρα και πάνω στον ένα χρόνο.
Όχι, ελπίζω... για τη διερεύνηση έλεγα, Αντρέα, για τη διερεύνηση. Και τον, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, εσύ έχεις καταθέσει, σε έχουν καλέσει, έχεις πει μια επιτροπή. Κουβέντα παραπάνω. Στην Εξεταστική Επιτροπή κατέθεσες κιόλας, Αντρέα. Για τη διερεύνηση, ναι. Όπως είπα και στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι ελπίζω, θέλω και ελπίζω όλο αυτό να βγει κάπου, να αναλάβει δικαιοσύνη με ορθό τρόπο και να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί σίγουρα δεν είναι ένας, είναι αρκετοί που πρέπει να τιμωρηθούν. Η διαδικασία σε πείθει. Εσύ πιστεύεις ότι θα βγει άκρη? Τι να σας πω, όλα θα δείξουν εκ του αποτελέσματος. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Να το γνωρίζω αυτό. Είμαι 21 χρόνων και απλά βλέπω μια επιτροπή πρωτόγνωρη για μένα. Δεν ξέρω πώς πάει όλο αυτό για να μπορώ να ξέρω αν θα βγει κάπου. Ό,τι και να πω, πιστεύω ότι δεν θα ισχύει. Μάλιστα. Απλά αυτό που κρατάμε, Ανδρέα, που λες, ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και όσοι ευθύνονται για αυτή την ανίποτη τραγωδία να τιμωρηθούν. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι το ζητάνε. Μάλιστα. Και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων. Ανδρέα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πώς πάνε οι σπουδές? Πάρα πολύ όμως. Για πες μας λίγο. Είμαι σε περίοδο εξεταστικής, όπως είπατε και πριν. Ναι. Εμπορικό ναυτικό, αν τα λέμε σωστά. Εμπορικό ναυτικό μηχανικός, ναι. Μάλιστα. Έχουν πέσει, η αλήθεια είναι, όλα ταυτόχρονα και ο χρόνος και όλα. Με έχει αποσυντονίσει λίγο την εξεταστική μου αυτό. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, προσπαθώ να τελειώσει και αυτή η σχολή. Τώρα είμαι τελειόφυτος, ώστε να βγω και εγώ στην αγορά εργασίας, να μπουν όλα στη θέση τους. Μάλιστα. Τι θα κάνεις τελειώνοντας σπουδές? Συγγνώμη. Τι θα κάνεις τελειώνοντας σπουδές? Τώρα την Παρασκευή τελειώνω τις σπουδές μου. Θα γυρίσω μόνιμα ξανά στο πατρικό μου στην Αθήνα. Θα αρχίσω και κάποια δουλειά για να μπορέσω να στηρίξω και την οικογένειά μου οικονομικά. Την έχεις βρει αυτή τη δουλειά? Ακόμα δεν έχω κάτι σίγουρο. Έχω μιλήσει όμως με 2-3 παράγοντες, mm-hmm. έτσι, που σίγουρα θα με βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα, μετά το καλοκαίρι, ελπίζω να έχω τελειώσει και με τα μαθήματα, ώστε να μπορέσω να μπαρκάρω και ως ναυτικός που είμαι. Ανδρέα, σου ευχόμαστε ολόψυχα να πετύχεις τους στόχους σου και όλα αυτά τα οποία επιθυμείς. Υποκλεινόμαστε για μία ακόμη φορά στο ήθος σου, στην ανθρωπιά σου, σε όλο αυτό το οποίο έκανες πέρσι 28 Φεβρουαρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά αποτελέσματα. Και στους γονείς σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.